όρους φτώχειας και πλήρους αδυναμίας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, περιγράφουν την κατάσταση που βιώνουν οι αμπελοκαλλιεργητές, που μετά το τετραήμερο των βροχοπτώσεων και υπό το βάρος της ακρίβειας, μόνο δυσίωνα σενάρια κάνουν για την πορεία της χρονιάς. Το φαινόμενο που κατέστρεψε τον κριτικό αμπελώνα, κατέστρεψε το επιτραπέζιο Σουλτανί, κατέστρεψε το εινοποιήσιμο σταφύλι, κατέστρεψε το σταφυδοποιήσιμο και τη σταφίδα που ήταν πλωμένη στους οψυγιάδες. Δυστυχώς η καταστροφή είναι μεγάλη, είναι μία από τις χειρότερες χρονιές. Ευελπιστούμε και έχουμε τα θάρρη μας στον ΕΛΓΑ. Από τα σταφύλια που δεν έχουν πέσει, τα περισσότερα φτάνουν σάπια στα εινοποιεία, ενώ δραματική είναι η εικόνα σε όλο το εύρος των ποικιλιών που χρησιμοποιούνταν είτε για επιτραπέζια είτε για σταφυδοποίηση. Και εμείς που μπαίνουμε μέσα δεν μπορούμε να πιστέψουμε την καταστροφή. Δηλαδή σε σημείο κουνάμε τα σύρματα και πέφτουν τα σταφύλια κάτω. Και συνεχίζει, ας πούμε, η καταστροφή, γιατί κάθε μέρα έχει η δροσέσα που λέμε εμείς και καταστρέφονται τα μπέλια. Εάν το κράτος δεν βοηθήσει, δεν παρέμβει να μας βοηθήσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα έχουμε λιγότερο κρασί, η σταφίδα μας είναι λίγη και θα είναι ακόμα πιο λίγη. Πάνω από 250 τόνους σταφίδα ήταν πλωμένη και έχει σαπίσει στους οψυγιάδες, δεν πάει ούτε για ζωοτροφή. Δυστυχώς μια μεγάλη καταστροφή για την αμπελουργία, που η αμπελουργία περνάει και άλλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και είναι, μου φαίνεται, το κερασάκι στην τούρτα και η καταληκτική χρονιά για όλους τους παραγωγούς, αν ξανακαλλιεργήσουν ή όχι. Ο κύριος Ζαχαρίας Κακουλάκης, 70 ετών, εξηγεί ότι τόσο δραματική κατάσταση δεν έχει ζήσει ποτέ στο παρελθόν, λέγοντας ότι η δυνατότητα να πληρώσουν ακόμη και τα λοιπάσματα που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει είναι απίθανη, την ώρα που μια τέτοια κατάληξη οδηγεί με μαθηματική, όπως λέει η ακρίβεια, στην απώλεια και της επόμενης περίοδου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί και τα μαγαζιά δεν θα μας δώσουν εάν δεν καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Όλοι οι αγρότες έχουν υποχρεώσεις. Όλοι τα παίρνουμε και βάζουμε μια υπογραφή και στο τέλος της σεζόν πάμε, πληρώνουμε και κάνουμε, έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης απόθεμα να πει ότι τα πληρώνω και αν πάει καλά η χρονιά θα συνεχίσω. Και αυτή είναι η κατάσταση για τον αμπελουργό. Συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποιούν ελέγχους για την καταγραφή των καταστροφών, με τους παραγωγούς ωστόσο να έχουν χάσει ήδη την ελπίδα τους για οποιαδήποτε πιθανότατα ανάκαμψης το επόμενο διάστημα. Εχθές ήταν μια ομάδα 25 ανθρώπων του ΕΛΓΑ, από νέους γεωπόνους αλλά και από παλιούς έμπερους γεωπόνους, που επισκεφτήκαν τα αμπελοτόπια του βόρειου μέτωπου του νομού Ηρακλείου. Η καταστροφή είναι μεγάλη και ανεπανόρθωτη.